και υποδέχεται τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Νικολάηδη. Είμαι γέννημα θρέμα Κορυδαλιώτης. Ο Κορυδαλός αξίζει να επανέλθει στις μέρες του Χρήστου. Θα δω κι εγώ τη συνέντευξη, ασφαλώς. Η αξιοποίηση του χώρου των φυλακών Κορυδαλού να γίνει ένα πανεπιστήμιο, ένα δημοτικό κέντρο υγείας. Θα δω κι εγώ τη συνέντευξη. Υπάρχουν σε εκκρεμότητα αντιπλημμυρικά έργα από το ύψος της Ανταλίας μέχρι το επίπεδο της προοδευτικής. Ο Στέφανος Χρήστος ζήτησε debate ανοιχτό. Οι 88 υποψήφοι είναι η μηχανή δράσης του συνδυασμού μας. Θα γίνει μια ψηφιακή πύλη δημοτών. Θα δημιουργήσουμε μουσείο τέχνης. Θα αναβαθμίσουμε την ΕΡΤΕΚΟ, είναι τα εργαστήρια τέχνης Κορυδαλού. Θα δω και εγώ τη συνέντευξη αυτή. Στη σκέψη μας είναι να κάνουμε ένα δημοτικό στούντιο ηχογραφήσεων και παραγωγής μουσικής. Θα δω και εγώ τη συνέντευξη. Είναι η κατασκευή πεζογέφυρας. Ο Δήμος είναι το πρωτογενές κύτταρο της κοινωνίας. Οι ηγέτες πρέπει να αναδεικνύονται από τις τοπικές κοινωνίες και όχι να κατασκευάζονται από μηχανισμούς οι οποίοι είναι και ελεγχόμενοι. Να καλέσω τους δημότες να πάνε στην κάλπη. Είναι πολύ σημαντικό οι δημότες να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν, να μην κάτσουν, ειδικά οι νέοι 17-ρίδες, πρέπει να πάνε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που θα πάει τον Κορυδαλό ένα βήμα πιο μπροστά. Το ανάδειξε τα πολιτικά θέματα βρίσκεται στον υπέροχο φιλόξενο χώρο του Αθήνα Μυριδανό, στην Πυριός 78, στο κέντρο της Αθήνας και υποδέχεται τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Νικολάηδη. Ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Κορυδαλό, με το σύγχρονο ανθρώπινο Κορυδαλό ξανά. Έτσι είναι. Σωστά. Γεννημένος στο Κορυδαλό και δημότης σήμερα φυσικά. Είναι και λογιστής στη ΛΑΡΚΟ, αλλά και αντιπρόεδρος Σωματείου των Υπαλλήλων στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Στο ξεκίνημα της εργασιαστικής του πορείας είχε δουλέψει ως ηλεκτροτεχνίτης στον Πειραιά και στη συνέχεια στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος, στα ναυπηγεία του Δημητρίου Καρά. Ήταν λοχίας αλεξιπτωτιστή στην πρώτη μοίρα στον Ασπρόπυργο, αλλά έχει μια καλλιτεχνική φλέβα μέσα του. Είναι στιχουργός. Ασχολείται με το κοινωνικό, πολιτικό και έντεχνο τραγούδι. Έχει κάνει συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Νίκος Δρυμούσης, ο Δομήνικος Βαμβακάρης. Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ήταν υποψήφιος με την Πνοή Δημοκρατίας, όπου οι πολίτες της Β' Πειραιά τον εξέλεξαν πρώτο σε Σταυρούς. Ανήκει στη Διοικούσα Επιτροπή της Πνοής Δημοκρατίας, είναι υπεύθυνος εκλογικού σχεδιασμού. Τον αφορούν ο αθλητισμός, η τέχνη, ο πολιτισμός, τους οποίους θεωρεί και ο ίδιος ως πυλώνες, τους οποίους ο Δήμος πρέπει να δώσει την προτεραιότητά του, να υπάρχουν ωφέλη για την νεολαία φυσικά και να στηριχτούν έμπρακτα η πολύτεκνη οικογένεια, η τρίτη ηλικία και η αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών υγείας. Είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΗ. Έχει ένα γιο 18 ετών και πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει για αυτή την ωραία υποψηφιότητα την οποία υποβάλλει μετά από τόσα πράγματα που έχει κάνει. Σας ευχαριστώ για την παρουσία που μου κάνατε. Όπως είπατε, είμαι γέννημα θρέμα Κορυδαλιώτης και πρώτη φορά βλέπω τον Κορυδαλό σε αυτή την απραξία. Όλα αυτά σε συνάρτηση με κάποιες καταγγελίες που έγιναν από μέλη από δημοτικούς συμβούλους της απερχόμενης δημοτικής αρχής με παρετήσεις και υπονοούμενα για κακοδιαχείριση, και σε συνδυασμό με την υποψηφιότητα του Στέφανου Χρήστου, με τον οποίο και κατεβαίνω, ήταν ο λόγος, οι λόγοι μάλλον, που με έκαναν να συνταχτώ μαζί του και να είμαι υποψήφιος. Να σας πω ότι ο Στέφανος ο Χρήστου ήταν δήμαρχος στον Κορυδαλό τη 12ετία 1995-2006, όπου παρήχθη ένα πολύ σημαντικό έργο. Θέλω να σας πω ότι μια δημοτική αρχή, για να κριθεί, κρίνεται από δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι για τα έργα που θα υλοποιήσει εντός της θητείας της και ο δεύτερος πυλώνας είναι τα έργα που θα έχουν προβολή στο μέλλον. Ο Στέφανος ο Χρήστου άφησε τεράστιο έργο με καινοτόμες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της θητείας του. Έκανε πλατείες πράσινο στον Κορυδαλό. Έφτιαξε 16 σχολικά συγκροτήματα. Κάθε 265 μέρες παρέδιδε και ένα σχολικό συγκρότημα. Και ο δεύτερος πυλώνας, που είπαμε για τα έργα υποδομής που τα βλέπουμε, τα είδαμε στο μέλλον, ήταν οι φυλακές Κορυδαλού, όπου οι αγώνες που έκανε
ξεκίνησαν τη διαδικασία απομάκρυνσης και το μετρό που είδαμε, που τώρα οι πολίτες που είδαν το μετρό στο Κορυδαλό, και αυτό ήταν αποτέλεσμα αγώνων του Στέφανου Χρήστου, που η χάραξή του για να περάσει δηλαδή γραμμή από τον Κορυδαλό έγινε με παρέμβασή του στον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, και σήμερα απολαμβάνουμε το μετρό. Επίσης, το σημερινό Δημαρχείο ήταν και αυτό έργο δικό του με την απολωτρίωση και την απομάκρυνση του ασύλου των φυλακών που έγιναν επί ημερών του, όπως και τα πρώην λατομεία, είναι ένας χώρος 110 στρεμάτων, ο οποίος χαρακτηρίστηκε για αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι και αυτό ένα έργο του Στέφανου Χρήστου. Άρα έχουμε περάσει, κατά τη γνώμη σας, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ουσιαστικά ο Δήμος Κορυδαλού, σωστά? Τα μεγάλα προβλήματα δεν τα έχουμε ξεπεράσει, γιατί όσο και μεγάλα να ήταν αυτά τα έργα, εάν αφαιθούν στην τύχη τους, μαραζώνουν και η κοινωνία εξελίσσεται και πρέπει όλα αυτά να αναβαθμίζονται συνέχεια. Θέλουμε συντήρηση. Θέλουμε συντήρηση. Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έκανε ούτε μισό έργο να έχει παραδώσει να ολοκληρώσει, ούτε κανένα έργο υποδομής, παρότι πήρε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από κρατική έκτακτη επιχορήγηση, δεν άφησε, δεν μας παρουσίασε κανένα έργο. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Κορυδαλός αξίζει να επανέλθει στις μέρες του Χρήστου και γι' αυτό εγώ κατεβαίνω μαζί του σαν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. Άρα αν εκλεγείτε, τα προβλήματα που έχει σήμερα ο Δήμος Κορυδαλού, όπως και ο κάθε Δήμος φυσικά έχει τα δικά του προβλήματα, πώς θεωρείτε ότι μπορούν να επιληθούν, τι θα προτείνετε εσείς σαν άξονες? Άκουσα να σας πω. Είναι το θέμα των φυλακών, όπως είπαμε πριν, για το οποίο το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το έφερε ούτε μία φορά για συζήτηση. Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία διαδικασία διαγωνιστική, ένας διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος θα προκρίνει την επόμενη μέρα, που είναι η κατασκευή του νέου σοφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο. Αυτό αφορά τη μετεγκατάσταση, αλλά το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η αξιοποίηση του χώρου. Εμείς έχουμε στο πρόγραμμά μας η αξιοποίηση του χώρου των φυλακών Κορυδαλού να γίνει ένα πανεπιστήμιο, ένα δημοτικό κέντρο υγείας, τα οποία θα είναι πλαισιωμένα με δεντροφυτέψεις, δέντρα πράσινο κτλ. Επίσης, τα λατομεία που σας είπα πριν, τα πρώην λατομεία που έχουν χαρακτηριστεί σαν αθλητικός χώρος, θα πρέπει και αυτό να ολοκληρωθεί. Και είδαμε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή το άφησε στην τύχη του. Έγιναν παράνομες μπαζώσεις, υπήρξαν καταγγελίες και αυτή τη στιγμή είχε επέμβει ο εισαγγελέας και έχει σταματήσει το έργο. Εμείς, με το που θα γίνουμε δημοτική αρχή, θα απεμπλακούμε από όλα αυτά τα ζητήματα και θα το ολοκληρώσουμε για να το παραδώσουμε στον Δημότη του Κορυδαλού. Επίσης, υπάρχουν σε εκκρεμότητα αντιπλημμυρικά έργα. Η δωδεκαετία Χρήστου έχει ολοκληρώσει τα 2/3 και έχει μείνει ένα κομμάτι από τη Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της Αταλίας μέχρι το γήπεδο της Προοδευτικής, το οποίο, από ό,τι μάθαμε, η Περιφέρεια το έχει εντάξει στο νέο πρόγραμμα, το οποίο και αυτό θα υλοποιηθεί για να ολοκληρωθούν και τα αντιπλημμυρικά έργα στον Κορυδαλό. Επίσης, η παραβατικότητα είναι ένα μεγάλο θέμα που υπάρχει και στον Κορυδαλό και σε άλλους δήμους και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η μείωση του πρασίνου είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και για όλα αυτά, να σας πω ότι ο Στέφανος Χρήστος ζήτησε debate ανοιχτό προς τους δημότες, με όλους τους εμπλεκόμενους δημάρχους σε αυτή τη διαδικασία. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον κανένας δεν έχει αποδεχτεί την πρόσκληση. Έχουμε όμως στο συνδυασμό σας σύγχρονος ανθρώπινος Κορυδαλός ξανά 88 υποψηφίους. Να αναφέρουμε κάποια πράγματα για αυτούς. Ωραία. Λοιπόν, οι 88 υποψήφοι είναι η μηχανή δράσης του συνδυασμού μας, ναι, ως νέα δημοτική αρχή. Έτσι, να σας πω επιγραμματικά, υπάρχουν καταξιωμένοι πολίτες στην τοπική κοινωνία, επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι,
δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, αθλητές, πρωταθλητές, αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων, καθηγητές, φοιτητές, σκηνοθέτες, συγγραφείς, καθηγητές μουσικής, ζωγράφοι και στιχουργοί, όχι ένας, πάνω από δύο, όλα αυτά που σας είπα. Επίσης, έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και αυτοί θα μπουν στην πρώτη γραμμή. Εμείς καταθέτουμε με μια δημόσια πολιτική βούληση για μια αλλαγή που τη χρειάζεται ο κορυδαλλιώτικος λαός, από τον οποίο διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του για την αυριανή μέρα. Άρα, έχουμε ένα όραμα και κάποιες προτεραιότητες. Να τις συζητήσουμε ποιες είναι αυτές, αν εκλεγείτε και προτιμηθείτε. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω το όραμα το δικό μου. Έτσι, ναι. Τα οποία εντάσσεται βέβαια και στο γενικότερο πρόγραμμα του συνδυασμού, είναι η κατασκευή πεζογέφυρες. Mm-hmm. Υπάρχουν τα σχολεία που εκατοντάδες μαθητές κάθε μέρα διασχίζουν ένα επικίνδυνο δρόμο που είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο ύψος του Δημαρχείου θα κατασκευαστεί, είναι πρώτη προτεραιότητα, mm-hmm. μία πεζογέφυρα για να περνάνε με ασφάλεια τα παιδιά μας. Αυτό είναι δέσμευση για την επόμενη μέρα. Δηλαδή και εγώ αν εκλεγώ, το πρώτο θέμα που θα θέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να ξεκινήσει, έπρεπε να έχει γίνει χθες. Ένα άλλο θέμα είναι τα υψηλά δημοτικά τέλη. Να τα μειώσετε δηλαδή. Εμείς θα κάνουμε αισθητή μείωση με καλή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, που προφανώς δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Επίσης θα δημιουργήσουμε καινοτόμα πράγματα στον Κορυδαλλό. Θα γίνει μια ψηφιακή πύλη δημοτών με μια εφαρμογή μέσω κινητών, όπου θα συνδεθούν όλοι οι δημότες και οι επιχειρηματίες μαζί με το Δήμο Κορυδαλλού και θα έχει ένα διαδραστικό περιεχόμενο με σκοπό να υπάρχει η άμεση ενημέρωση των δημοτών, ένα δημοτικό ραδιόφωνο που θα είναι πάνω σε αυτή την πλατφόρμα για την τόνωση της αγοράς. Για παράδειγμα, να σας πω ότι θα μπορεί ο επιχειρηματίας να κάνει μία προσφορά στην εστίασή του για κάποιες ώρες με μία έκπτωση 30%, να το ανεβάσει σε αυτή την πλατφόρμα και να πάνε οι δημότες να επισκεφτούν το μαγαζί του. Επίσης, θα δημιουργήσουμε μουσείο τέχνης. Θέλουμε να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου από ανθρώπους που προσέφεραν στην τέχνη και είτε δεν είναι στη ζωή είτε είναι ενεργοί. Mm-hmm. Θα έχει και ψηφιακή μορφή, αλλά θα είναι και πραγματικό μουσείο. Επίσης, θα αναβαθμίσουμε την ΕΡΤΕΚΟ, είναι τα εργαστήρια τέχνης Κορυδαλλού, τα οποία έχουν ανάγκη από υλικοτεχνική υποδομή και κτηριακή υποδομή. Επίσης, στη σκέψη μας είναι να κάνουμε ένα δημοτικό στούντιο ηχογραφήσεων και παραγωγής μουσικής για νέους καλλιτέχνες που δεν μπορούν να βρουν ένα βήμα για να δείξουν τη δουλειά τους. Όλα αυτά τα καινοτόμα μαζί με άλλα ζητήματα καθημερινότητας θα ενταχθούν άμεσα στις διαδικασίες αυτές αν εκλεγείτε. Αν εκλεγούμε, ναι. Ως υποψήφιος βουλευτής στις πρόσφατες εκλογές με την Πνοή της Δημοκρατίας και ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, θεωρείτε ότι μέσα από ένα Δήμο μπορεί να παραχθεί και πολιτική στα γενικότερα κοινωνικά ζητήματα? Ακούστε να σας πω. Η ρόλη στις εξουσίες πρέπει να είναι διακριτή, έτσι δεν το συζητάμε. Όμως, ο Δήμος είναι το πρωτογενές κύτταρο της κοινωνίας. Είναι μια πολιτική οντότητα που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και στη θεμελίωση της δημοκρατίας. Εμείς ως προτεραιότητα θα δημιουργήσουμε, γι' αυτό που σας είπα, θα δημιουργήσουμε ένα σχολείο πολιτικής αγωγής mm-hmm. που θα απευθύνεται σε παιδιά, αλλά και σε εργαζόμενους του Δήμου και σε άλλους πολίτες, με στόχο να αναδείξουμε νέους συνειδητούς πολίτες, ακόμα και ηγέτες. Η κρίσιμη μάζα που φέρνει τις μεγάλες αλλαγές στην ανθρωπότητα πρέπει να αλλιεύεται από μικρή ηλικία για να μπορέσει να φέρει τις μεγάλες αλλαγές. Οι ηγέτες πρέπει να αναδεικνύονται από τις τοπικές κοινωνίες και όχι να κατασκευάζονται από μηχανισμούς οι οποίοι είναι και ελεγχόμενοι. Επίσης, θα φέρουμε σε διαδικασία δημοψηφίσματα, όπου θα συμμετέχουν, θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τοπικά ζητήματα. Είναι και αυτό μια καινοτόμα πρόταση προς τους δημότες και θα την κάνουμε πράξη. Επίσης, θα ως δημοτική αρχή θα δώσουμε βήμα με ημερίδες
για κοινωνικά ζητήματα όπως ήταν η πανδημία, όπως είναι η κλιματική επίπτωση, όπως είναι τώρα οι ταυτότητες που δημιουργούν μία σύγχυση ναι. στον πολίτη, θα καλούμε επιστήμονες να μπορούν να, να ξεδιαλύνουν όλα αυτά τα ζητήματα. Να διευκρινίσουν, ναι, να πούτε πέρα και τα κατά. Ακριβώς, για να μην υπάρχει καπέλωση της ενημέρωσης όπως αυτή που βλέπουμε στα δίκτυα ενημέρωσης. Η πραγματική δημοκρατία δεν έχει να φοβάται το διάλογο και εμείς αυτό θα το κάνουμε πράξη. Αυτά λοιπόν κρατούμε από τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο, υποψήφιο με τον κύριο Στέφανο Χρήστου, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω τους δημότες να πάνε στην κάλπη. Είναι πολύ σημαντικό οι δημότες να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν. Να μην κάτσουν, ειδικά οι νέοι 17-άριδες, πρέπει να πάνε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που θα πάει τον Κορυδαλό ένα βήμα πιο μπροστά. Νίκος Θεοδωρόπουλος, λοιπόν, στο σύγχρονο ανθρώπινο Κορυδαλό ξανά, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Κορυδαλού, με τον κύριο Στέφανο Χρήστου και το συνδυασμό σύγχρονος ανθρώπινος Κορυδαλός ξανά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.